παγκόσμια αγορά έργων τέχνης ανέρχεται στα 43 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ευρωπαϊκό μερίδιο από αυτό το ποσό αγγίζει το 36% και ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Πώς η αγορά έργων τέχνης αντιδρά στη διεθνή οικονομική κρίση, το Euronews απευθύνθηκε στον Γκιγιόμ Τσερουτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οίκου δημοπρασιών Sotheby's της Γαλλίας. Σε ποιον βαθμό η οικονομική κρίση επηρεάζει την αγορά της διεθνούς τέχνης? Η οικονομική κρίση επηρεάζει την διεθνή αγορά έργων τέχνης, όπως και όλους τους τομείς, αλλά με έναν διαφοροποιημένο τρόπο, επειδή η αγορά τέχνης έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ περίεργη αγορά. Είναι μια αγορά όπου υπάρχουν μόνο άτομα, ιδιώτες συλλέκτες και συγκεκριμένα αντικείμενα. Υπάρχουν πολύ ειδικά χαρακτηριστικά. Και κατά συνέπεια, μπροστά στην κρίση, παρατηρούμε αριστουργήματα, σπάνια νομίσματα με αριστοκρατική προέλευση, μεγάλους ζωγραφικούς πίνακες, να μην επηρεάζονται από την κρίση. Αντιθέτως, είναι πιο περιζήτητα. Τα αναζητούν οι μεγάλοι συλλέκτες. Από την άλλη πλευρά, αντικείμενα με μικρότερη αξία μπορούν να επηρεαστούν από την κρίση και οι εκτιμήσεις για την αξία τους πρέπει να είναι σε εκείνο το σημείο εξαιρετικά ακριβείς για να μας επιτρέψουν να πωληθούν στην αγορά έργων τέχνης. Επομένως, η κρίση έχει έναν διαφοροποιημένο αντίκτυπο ανάλογα με την ποιότητα και την σημασία του κάθε αντικειμένου. Έχουν υπάρξει ορισμένες δημοπρασίες όπου έργα τέχνης φτάνουν σε απίστευτες τιμές. Είναι τα έργα τέχνης πάντα μια καλή επένδυση ή υπάρχει το ρίσκο μιας φούσκας, όπως συμβαίνει με τα χρηματιστήρια? Είναι αλήθεια ότι έχουν σημειωθεί αρκετά ρεκόρ σε κορυφαίες δημοπρασίες. Πέρυσι, για παράδειγμα, ο Sotheby's στη Νέα Υόρκη πούλησε ένα έργο του Edvard Munch, την Κραυγή, ένα διάσημο έργο, για περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια. Τα έργα του Πικάσο πουλήθηκαν σε δημοπρασία στο Παρίσι, για παράδειγμα ένα πορτρέτο της Dora Maar, 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι αριθμοί προκαλούν και σε κάνουν να νομίζω ότι η αγορά τέχνης είναι μια προστατευμένη περιοχή, ένας ασφαλής παράδεισος σε περιόδους κρίσης. Η πραγματικότητα είναι πιο προσαρμοσμένη φυσικά, επειδή και πάλι υπάρχουν περιοχές όπου λιγοστεύουν οι αγοραστές και μπορούν να γίνουν αισθητές οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Απευθύνεται η αγορά τέχνης όλο ένα και περισσότερο στους πλούσιους, σε μια ελίτ? Η αγορά τέχνης στην πραγματικότητα απαρτίζεται από διαφορετικές αγορές. Αν για παράδειγμα πάρεις τους πίνακες των μεγάλων υπρεσιονιστών και των σύγχρονων ζωγράφων, οι τιμές των αριστουργημάτων τους είναι συχνά υψηλές και δίνουν την απάντηση στο ερώτημά σας αν απευθύνονται μόνο σε πλουσίους. Αυτή η απάντηση θα είναι ναι. Για να αγοράσετε ένα σημαντικό πίνακα του Πικάσο, θέλετε αναμφισβήτητα πολλά χρήματα. Την ίδια ώρα υπάρχουν τομείς στην αγορά τέχνης όπου μπορείς να κάνεις αγορές με πολύ μικρές τιμές. Για παράδειγμα, τα χαρακτικά. Μπορείς να αγοράσεις μια γραβούρα του Πικάσο με μερικές εκατοντάδες ευρώ. Είχαμε μια πώληση στο Παρίσι στο τέλος Φεβρουαρίου, μια πώληση από τον χαράκτη Chrome Link με εξαιρετικά έργα του Πικάσο που πουλήθηκαν μόνο μερικές εκατοντάδες ευρώ. Τι είδους αγορά τέχνης έχει τη μεγαλύτερη πέραση στους πελάτες σας? Ο τομέας της τέχνης του 20ου αιώνα είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος στην αγορά σήμερα. Υπρεσιονισμός, σύγχρονη τέχνη, η τέχνη της μεταπολεμικής περίοδου. Σε αυτούς τους τομείς είναι που έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Κάποιοι άλλοι τομείς έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη άνθηση, όπως οι τέχνες της Αφρικής και της Οκεανίας που έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Μια άλλη περιοχή που έχει δει μια ακόμα πιο ραγδαία ανάπτυξη είναι οι τέχνες της Ασίας. Μέχρι και πριν 12 χρόνια, η αγορά έργων τέχνης ήταν μια αγορά που προοριζόταν κατά κύριο λόγο σε δυτικούς πελάτες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Όμως τα τελευταία χρόνια, αγοραστές από την Ασία, συμπεριλαμβανομένων Κινέζων, ήρθαν με μεγάλη όρεξη για να αγοράσουν έργα της ιστορίας τους, αυτοκρατορικά έργα, σφραγίδες, κεραμικά, και έχουμε δει αυτή η αγορά να αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ποιος είναι ο μέσος πελάτης σας? Αλλάζει το προφίλ του? Η ταυτότητα των αγοραστών, το προφίλ των αγοραστών στην αγορά τέχνης έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. 12 χρόνια πριν, το τυπικό προφίλ ενός συλλέκτη ήταν ένας δυτικός, Ευρωπαίος ή Αμερικανός. Σήμερα το τυπικό προφίλ είναι δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς, επειδή υπάρχουν αγοραστές από τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Λατινική Αμερική που ήρθαν για να ανεβάσουν τον αριθμό των δυνητικών πελατών. Επλέον φυσικά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων που είναι ακόμα εδώ. Επομένως, είναι δύσκολο να σκιαγραφεί σήμερα ένα προφίλ. Επιπλέον, οι δευτερογενείς τομείς έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάρτε για παράδειγμα την φωτογραφία ή τις τέχνες της Αφρικής και της Οκεανίας που έχουν γνωρίσει μια ραγδαία ανάπτυξη. Οδήγησαν σε μια εισρωή καινούριων αγοραστών, νεότερων, λίγο διαφορετικών σε σχέση με αυτό που είχαμε 10 χρόνια πριν στους πιο παραδοσιακούς τομείς.
Το Παρίσι παραμένει πάντοτε ελκυστικό για τους συλλέκτες. Το Παρίσι και γενικά η Γαλλία ήταν 40 χρόνια πριν η κύρια αγορά τέχνης στον κόσμο. Ήταν μια εποχή που η Γαλλία και το Παρίσι ήταν ακόμα, από την άποψη της δημιουργικότητας και της πυκνότητας των καλλιτεχνών, μια αναγκαιότητα. Και τότε υπήρχαν οίκοι δημοπρασιών και εξαιρετικά σημαντικοί έμποροι που κυριάρχησαν στον κόσμο σε μια εποχή που η αγορά τέχνης ήταν ακόμα σχετικά μικρή. Ήταν μια συνύπαρξη των εθνικών αγορών. Και με την πάροδο των ετών, το 70, το 80, το 90 και από το 2000, η αγορά έγινε διεθνής. Και η Γαλλία έχασε έδαφος, επειδή σε αυτήν τη χώρα συχνά μας αρέσει να έχουμε μια μικρή αντανάκλαση προστατευτισμού. Η Γαλλία είχε πάντα μια μικρή διστακτικότητα προς την παγκοσμιοποίηση. Και χάσαμε έδαφος, καθώς η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης προχωρούσε. Και η Γαλλία είχε χάσει την πρώτη θέση. Αυτή είχε μετακινηθεί σε χώρες και περιοχές που είναι πιο δυναμικές στο να αποσπάσουν αγοραστές και να δημιουργήσουν μεγάλα γεγονότα γύρω από τις αγορές. Το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη προφανώς, όπως επίσης τώρα το Hong Kong, που είναι αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο για τις αγορές. Είναι η αγορά έργων τέχνης ευαίσθητη στο ζήτημα της φορολογίας σε διαφορετικές χώρες? Η αγορά έργων τέχνης είναι μια αγορά εξαιρετικά ευαίσθητη στην φορολογία και τους νόμους. Για έναν πολύ απλό λόγο, τα αντικείμενα τα οποία πολλούνται στην αγορά τέχνης, όπως επίσης και οι συλλέκτες που εμπλέκονται, είναι εξαιρετικά ευκίνητοι. Ένα αντικείμενο μπορεί να πουληθεί στο Παρίσι, όμως ο ιδιοκτήτης του μπορεί πολύ εύκολα να αποφασίσει να το πουλήσει στο Λονδίνο ή την Γενέβη. Ένα συλλέκτης μπορεί να επιλέξει να αγοράσει σε μια δημοπρασία στο Παρίσι, αλλά μπορεί να το κάνει στο Λονδίνο, τη Γενέβη, τη Νέα Υόρκη και σήμερα με την τεχνολογία, το ίντερνετ που αποστέλει καταλόγους παντού και την ανάπτυξη των επικοινωνιών και από τους οίκους των δημοπρασιών, είναι δυνατόν να παρέχονται πληροφορίες ακόμα και στο σπίτι σου, οπουδήποτε και αν μένει στον κόσμο. Επομένως, η φορολογία από αυτή την άποψη είναι αποφασιστικός παράγοντας, επειδή μπορεί να δημιουργήσει μια μετατόπιση αυτών των αγοραπολισιών ή των προτιμήσεων που υπάρχουν για την πώληση και την αγορά έργων τέχνης. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2013 και το μέλλον? Το 2013 είναι μια χρονιά που παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή, επειδή νομίζω ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εκτίμηση των αντικειμένων που είναι προς πώληση, επειδή ο ορίζοντας όλων των οικονομικών φορέων, αλλά και για τους πελάτες μας, είναι εξαιρετικά κοντινός. Οι άνθρωποι δεν κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Παρατηρούν ότι αυτός ο χρόνος είναι εξαιρετικά δύσκολος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει ανάπτυξη και επομένως είναι ανήσυχοι. Ο ρόλος μας σε αυτό το περιβάλλον είναι να προσαρμόσουμε τους εαυτούς μας κάνοντας εξαιρετικά ελκυστικές εκτιμήσεις ώστε να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη και μετά να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι στην ποιότητα των πωλήσεων που πραγματοποιούμε στο Sotheby's, κάτι που είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Merci beaucoup. Merci.